λέω. Αγαπητοί τηλεθεατές, ελπίδα, καλή σας μέρα. Είμαι ο Γιώργος Πελαπαϊσότης εδώ στην Νέα Υόρκη και μαζί θα περπατήσουμε, θα ποδηλατήσουμε, θα μπούμε στο subway, θα πιάσουμε τα κίτρινα ταξί για να μοιραστούμε τις εμπειρίες που προσφέρει αυτή η πόλη που δεν κοιμάται. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το βιογραφικό μου αναφέρει ότι έχω δουλέψει στο χώρο της μουσικής, της μόδας, των καλών τεχνών, αλλά δεν αναφέρει ότι έχω δουλέψει στην δημοσιογραφία. Όμως, στόχος μου είναι να προσπαθήσω να σας μεταδώσω τον ενθουσιασμό που έχω για αυτή την πόλη που ζω και εργάζομαι τα τελευταία 25 χρόνια και σίγουρα την αγάπη και το πάθος που έχω για την τέχνη και τον πολιτισμό. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο να μπω μέσα να αλλάξω γιατί θα βγούμε έξω στους δρόμους και έχουμε πάρα πολλά να δούμε σήμερα. Hello. Hi. Hello. How you doing? Very good, you? I'm doing Κατευθυνόμαστε τώρα προς το Upper West Side, στη δυτική πλευρά του νησιού, για να δούμε ένα από τα γνωστά έργα του καλλιτέχνη Banksy που βρίσκεται εδώ στη Νέα Υόρκη. Ο Banksy είναι ίσως ο πιο μυστηριώδης και ο πιο διάσημος καλλιτέχνης στον κόσμο του γκραφίτι και της τοιχογραφίας. Ένα από τα χαρακτηριστικά της δουλειάς του Banksy είναι ότι δεν υπογράφει ποτέ τα έργα του. Φυσικά η τεχνοτροπία του είναι πολύ αναγνωρίσιμη. Τα πλήστα από τα έργα του τα φτιάχνει τα βράδια έτσι ώστε να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το μυστήριο περί της ταυτότητάς του. Το 2017 στο λιμάνι του Ντόβερ βρέθηκε μια τεράστια τοιχογραφία η οποία απεικονίζει έναν άντρα σκαρφαλωμένο πάνω σε μια σκάλα να κρατά ένα σφυρί και με αυτό να καταστρέφει σφυριλατώντας έναν από τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα το έργο αυτό κρύβει κάποιον πολιτικό μήνυμα. Το καλοκαίρι του 2014 στη Λόριδα της Γάζας βρέθηκαν διάφορα έργα του Banksy. Μετά που είχε αναρτήσει φωτογραφίες των έργων αυτών στο Instagram, ανάφερε ότι παρά το γεγονός του ότι δεν παίρνει το μέρος καμίας από τις δύο πλευρές, μετά από τέτοια καταστροφή και τόσους σκοτωμούς, δεν είχε άλλη επιλογή παρά να ενεργοποιηθεί. Κάποια από τα έργα του Banksy απεικονίζει μία γάτα. Τον είχα ρωτήσει για ποιον λόγο να αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το θέμα αυτό. Η απάντησή του ήταν λόγω του ότι οι περισσότεροι ανθρώποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδιαφέρονται να βλέπουν μόνο γάτες. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς μέχρι τώρα κατάφερε ο Άγγλος καλλιτέχνης να κρατήσει το πρόσωπό του άγνωστον από τη δημοσιότητα. Και σίγουρα αυτό έχει προκαλέσει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον από τον κόσμο να γνωρίσει τη δουλειά του. Κάτι ακριβώς το αντίθετο, αλλά με τα ίδια αποτελέσματα μυστηρίου και πρόκλησης προσοχής, είναι η περίπτωση της Lady Gaga, η οποία σε συνέντευξή της ανάφερε ότι αναγκάστηκε να δημιουργήσει αυτή την εκκεντρική παρουσία για να προκαλέσει τον κόσμο να δώσει προσοχή στη δουλειά της. Κάτι που δεν συνέβαινε όταν η Κάκα έγραφε και εκτελούσε τα τραγούδια της, αλλά η εμφάνισή της ήταν πολύ απλή. Αυτό το συμπέρασμα ανοίγει άλλα κανάλια συζητήσεως, αλλά ας το αφήσουμε σε ένα από τα ανερχόμενα ένθετα. Βρισκόμαστε τώρα στον 79ο δρόμο μεταξύ Άμστερνταμ και Broadway. Εδώ να σας αναφέρω ότι η αγάπη του Banksy για την Νέα Υόρκη είναι πολύ γνωστή και μάλιστα το 2013 δημιούργησε μία σειρά από έργα την οποία ονόμασε «Καλύτερα έξω παρά μέσα». Από τη σειρά αυτή, δυστυχώς, τα πλήστα έργα κλάθηκαν αφού βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους από επιτίδιους οι οποίοι τα πούλησαν στη μαύρη αγορά και σε πληστηριασμούς. Το μόνο έργο το οποίο κατάφερε να διασωθεί είναι το αγόρι με το σφυρί και ο λόγος είναι επειδή ο ιδιοκτήτης του κτηρίου αυτού το προστάτευσε με μια σκληρή μεμβράνη plexiglass και επίσης
ετοποθέτησε μία κάμερα ασφαλείας λόγω του ότι η αξία του έργου αυτού είναι πάνω από $1 εκατομμύριο. Βρισκόμαστε τώρα μπροστά από ένα τετραόροφο κτίριο με τοιχογραφία η οποία απεικονίζει ίσως την πιο σημαντική και την πιο διάσημη γυναίκα δικαστή που έχει περάσει από το ανώτατο δικαστήριο της Αμερικής και αυτή είναι η Ruth Bader Ginsburg. Το 1996 κατάφερε να δοθεί η άδεια στις γυναίκες να μπορούν να εκπαιδευτούν στην πολύ γνωστή στρατιωτική ακαδημία της Βιρτζίνιας. Το 1999 της δίνεται το μεγάλο κύρος βραβείο Thurgood Marshall από τον Αμερικανικό Δικηγορικό Σύλλογο για τη συνεισφορά της στα πολιτικά δικαιώματα και στην ισότητα των φύλων. Η Ginsburg απεβίωσε το Σεπτέμβριο του 20 και ο θάνατός της προκάλεσε προσωπικές αντιδράσεις αφού πάρα πολλοί ανθρώποι ένιωσαν λες και είχαν χάσει τη γιαγιά τους ή την θεία τους λόγω του ότι είχαν συσχετίσει τόσο πολύ τη ζωή τους με αυτήν τη γυναίκα που επρόσφερε τόσα πολλά στην ανθρωπότητα. Το East Village είναι μία από τις περιοχές που έρχομαι πάρα πολύ συχνά έτσι για έμπνευση λόγω του ότι όπως έχετε δει είναι μία ευχάριστη έκρηξη από χρώματα, από επιφάνειες, από γραμμές. Να σας πω ότι το ωραίο του Manhattan είναι ότι μπορείς να περπατήσεις 5 λεπτά απόσταση και η διάθεση να αλλάξει του τόπου, ο χαρακτήρας των σπιτιών λίγο πολύ να αλλάξει, ο κόσμος να αλλάξει. Και είναι αυτό που κάνει το Μανχάτεν να είναι ακόμα πιο ξεχωριστό γιατί είναι έναν πάρα πολύ μικρό νησί αλλά με τόση πολύ διαφορετικότητα. Hi Nadja. How are you? I met Nadja the other morning while I was cycling and I got so impressed by your work. To me it looks actually very spiritual. What are your inspirations? The main one has been Princess Diana. I made a monument, no, as a tribute to her right here. Okay. At the beginning of the summer that was made, composed exclusively of trash. Part of the idea is create a space that is just completely outside of this. Σήμερα το πρωί, καθώς ποδηλατούσα, είχα περάσει από το σημείο εδώ που ο Νάτζα δημιουργά τον ναό της πριγκίπισσας Νταϊάνας, την οποία ονομάζει η Βασίλισσα του Κόσμου, και είχα πιστοποιήσει, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, ότι ο Νάτζα είναι άστεγος. Αυτό που με συγκίνησε περισσότερο δεν είναι το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκαν ότι είναι άστεγος, αλλά κάποιες επιγραφές που είχα δει σε αυτό το σημείο. Για παράδειγμα, στο πίσω μέρος που κοιμάται είχε γράψει την επιγραφή «Από τα βάθη της καρδιάς μου». Σε έναν άλλο σημείο υπάρχει μια άλλη επιγραφή που λέει τι ακριβώς σημαίνει άστεγος. Και τούτο που σκέφτομαι είναι ότι όταν μιλάς του Νάτζα παίρνεις αυτήν τη θετική ενέργεια, δηλαδή σου δίνει την εντύπωση ότι ζει μια ολοκλήρωση, έχει τα πάντα και στην πραγματικότητα αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ούτε καν κρεβάτι να κοιμηθεί. Που σκέφτομαι καμιά φορά που μπορούμε να χαθούμε έτσι μέσα στην απογοήτευση, ίσως είναι γεγονός ότι δεν είναι μόνο τα υλικά, τα αγαθά τα οποία μπορούν να μας δώσουν την ολοκλήρωση, αλλά ίσως και υπάρχουν κάποια πιο άειλα αγαθά που μπορούν επίσης να επιτεύξουν το ίδιο πράγμα. Για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου είμαι ο Γιώργος Πελαπαϊσιώτης. Σας εύχομαι μια όμορφη μέρα κάθε μέρα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να θυμάστε ότι η υπομονή είναι η τέχνη της ελπίδας. Μέχρι τη μεθεπόμενη Παρασκευή, να είστε καλά. Η Ginsburg απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 20 και ο θάνατός της προκάλεσε. Try to move a little bit more. So that...
Για τόσους σκοτωμούς δεν είχε άλλη επιλογή παρά να ενεργοποιηθεί. Okay. Τι θα σου πω. Strike pose. How do I look?